Τώρα κυρίες και κύριοι, για να αλλάξουμε θέμα, συνεχίζονται οι έρευνες αστυνομίας, μια ανάσα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τραπετών των φυλακών Τρικάλων. Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί εκτιμούν ότι οι επικίνδυνοι τραπέτες είναι εγκλωβισμένοι στην κοιλάδα της Παραμυθιάς, κινούνται πεζοί και είναι ζήτημα χρόνου η σύλληψή τους. Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της περιοχής είναι τρομοκρατημένοι και κλειδώνονται στα σπίτια τους. Στην πεδιάδα της Παραμυθιάς εκτιμούν υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνομίας ότι έχουν εγκλωβιστεί οι δύο επικίνδυνοι δραπέτες των φυλακών Τρικάλων, Μαριάν Κόλα και Ηλίρ Κούπα, και ενδεχομένως και τρίτος δραπέτης. Βρίσκονται μία ανάσα από τον τελικό του στόχο, που είναι να περάσουν στην Αλβανία και να χαθούν τα ίχνη τους. Αυτοί που αναπήραν τον βουνό και έφυγαν από εκεί πίσω. Ούτε ξέρεις που βρίσκονται. Μπορεί να είναι και μέσα εδώ, κρυμμένοι, πιθανά εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αλφα, όμως, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι είναι θέμα χρόνου η σύλληψή τους, καθώς είναι εξαντλημένοι πεζοί και σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, η οποία δεν εξυπηρετεί τα σχέδια διαφυγής τους. Για περισσότερο από ένα 24ωρο, οι έρευνες των αστυνομικών σε ολόκληρη την Ήπειρο παραμένουν άκαρπες. Ωστόσο, οι άνδρες της αστυνομίας παραμένουν στα μπλόκα με πλήρη εξάρτηση και με το χέρι στη σκανδάλη. Έχουμε και στους δρόμους εδώ πέρα και όλη τη νύχτα εδώ πέρα ήταν η αστυνομία πολύ. Πληροφορίες θέλουν ομάδα αστυνομικών να τους έχει εντοπίσει με θερμικές κάμερες και να ακολουθεί κατά πόδα στους δραπέτες που κρύβονται σαν κυνηγημένα αγρίμια σε σπηλιές, εγκαταλελειμμένα μαντριά, σε συστάδες δέντρων και περιμένουν να πέσει το σκοτάδι για να κινηθούν. Όπως είναι η κλειδονιά, την κλειδώνουμε και καθόμαστε μέσα. Πώς θα κάνουμε αλλιώς? Την ίδια ώρα οι κάτοικοι της Παραμυθιάς και των γύρω χωριών είναι τρομοκρατημένοι και ταμπουρώνονται στα σπίτια τους μόλις δύσει ο ήλιος. Γνωρίζουν ότι οι κακοποιοί χρειάζονται όχημα για να διαφύγουν και δεν θα διστάσουν όπως και στο παρελθόν να αφαιρέσουν ανθρώπινη ζωή για να πετύχουν το στόχο τους. Ο κόσμος νιώθει ανασφάλεια, πρέπει να τελειώνει αυτή η υπόθεση. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή, όσο ήταν μακριά από εδώ, δεν έτρεχε κάστανο. Τώρα όμως φοβάται. Δεν βγαίνουν ακόμη ούτε στα πρόβατα, ούτε στα γίδια, ούτε στον κάμπο πουθενά. Οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει τα ελληνοαλβανικά σύνορα με επίλεκτες δυνάμεις σε κάθε πιθανό και απίθανο πέρασμα. Στα παράλια του Ιωνίου, βατραχάνθρωποι του λιμενικού περιπολούν, ενώ ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας χτενίζει την περιοχή. Εκτιμούν ότι το βράδυ οι κακοποιοί θα επιχειρήσουν να κινηθούν και γι' αυτό το λόγο είναι εφοδιασμένοι με διόπτρες νυχτός. Βέβαια, φοβόμαστε. Πώς προσπαθείτε να το αντιμετωπίσετε? Με πόρτες κλειστές και παράθυρα, με σκυλιά να έχουμε στο σπίτι. Θα καταφέρουν οι αστυνομικοί να εκπληρώσουν τον όρκο που έδωσαν στις οικογένειες της Κατερίνα Ζόγαλη και του συναδέλφου τους Νίκου Ανδριτσόπουλου, του οποίου η γυναίκα σήμερα έφερε στον κόσμο το τρίτο παιδί τους, ή ο Μαριόν Κόλα και ο Ηλίρ Κούπα θα περάσουν τα σύνορα, οι επόμενες ώρες, κυρίως η σημερινή νύχτα, είναι εξαιρετικά κρίσιμες. Τώρα, κυρίες και κύριοι, τα νεότερα από την πορεία των ερευνών θα μας μεταφέρει η Ρόκα Αργιοφύλλη. Ρόκα, καλησπέρα. Υπάρχει μια εξέλιξη των τελευταίων ωρών. Βρέθηκε ένα από τα οχήματά τους. Ένα μηχανάκι, λοιπόν, το οποίο είχαν κλέψει από την ίδια περιοχή, από την Παραμυθιά, βρέθηκε πριν από λίγη ώρα στο χωριό Φροσίνη. Με τον ίδιο τρόπο το βρήκαν οι αστυνομικοί καλυμμένο, όπως κάλυπταν και τα αυτοκίνητα που έχουν κλέψει. Το είχαν ρίξει δηλαδή μέσα σε μια ρεματιά και το είχαν σκεπάσει με κλαδιά δέντρων από πάνω για να μην μπορούν οι αστυνομικοί να το βρουν. Αναζητώντας το όμως, γιατί υπάρχουν πολύ ισχυρές δυνάμεις εκεί, κατάφεραν και το βρήκαν. Οι αρχές λοιπόν μιλούν για δύο άτομα. Μπορεί στη Φωκίδα, στην Αυπακτία, στη Φθιώτιδα, από πέντε να μείναν, οι δύο σκοτώθηκαν, να μείναν οι τρεις. Αλλά ωστόσο στην περιοχή εκεί στην Ήπειρο έφτασαν μόνο ο Μάριο Κόλα και ο Ηλίρ Κούπα και αυτοί είναι οι άνθρωποι που αναζητούν. Στα αυτοκίνητα. Και με στόχα, θέλουν να πάνε προφανώς στην Αλβανία. Ακριβώς το σημείο άλλωστε στο οποίο βρέθηκε και το μηχανάκι αυτό επιβεβαιώνει και τις εκτιμήσεις των επικεφαλής της έρευνας ότι κινούνται βορειοανατολικά, δηλαδή προς το κάτω Ζάλογο, εκεί όπου υπάρχουν μονοπάτια, τα οποία τα γνωρίζουν και οι αρχές, γιατί έχουν συλλάβει αρκετούς για εμπόριο ναρκωτικών προερχόμενοι από Αλβανία. Είναι κάποια μονοπάτια τα οποία φαίνεται τα γνωρίζουν και αυτοί καλά. Είναι πραγματικά μια ανάσα από την Αλβανία και εκτιμούν ότι από το σημείο που είναι το μηχανάκι, ότι εκεί θέλουν να πάνε. Πιστεύουν λοιπόν ότι είναι λουφαγμένοι, όπως λένε στην γλώσσα τους. Άλλωστε, όλο αυτό τον περίπου ένα μήνα δεν κινούνταν ποτέ πρωί, ακόμα και όταν ήταν πέντε και τώρα που είναι οι δύο. Περιμένουν λοιπόν. Ακριβώς. Περιμένουν λοιπόν και οι αρχές να βραδιάσει. Έχουν τις θερμικές κάμερες παντού, έχουν ήδη βγάλει τα σημεία στα οποία θα στήσει η ΕΚΑ μόλις βραδιάσει, τα μπλόκα κλπ. Και μάλιστα λένε με αισιοδοξία ότι μπορεί η απόψη να είναι βραδιά εξελίξεων, να καταφέρουν δηλαδή να τους εντοπίσουν. Να δούμε, μακάρι.